Μπράβο, δεν βλέπουμε τα μάτια. Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. Τετάρτη 26 του μήνα, τελευταία Τετάρτη του μήνα. Και βέβαια κλείνω το μήνα μας αυτόν τον Ιανουάριο, που είναι ο πρώτος μήνας του νέου χρόνου. Μετά από τη μουσική και από τα τραγούδια και από όλα αυτά, μια νέα χρονιά τι θέλει? Θέλει νεότητα, θέλει νέους ανθρώπους, θέλει νέους δημιουργούς. Και εγώ βέβαια είμαι τόσο τυχερή που έχω δίπλα μου τον... είστε ένας κύριος, θα συστηθείτε μόνος σας. Ονομάζομαι Δημοσθένης Δημήτριος Δεσποτίδης. Δημοσθένης Δημήτριος Δεσποτίδης. Έχω λοιπόν τον καινούριο νέο δημιουργό μας, νέος και σε ηλικία τώρα, και σε δημιουργία όμως νέο συγγραφέα. Δημοσθένης Δημήτρης, ε? Και από τα δύο ακολουθείς, ή τα έχεις παντρέψει και έχεις φτιάξει ένα και σε φωνάζουν, ας πούμε, ή και τα δύο. Δημοσθένη που κάνω. Το Δημοσθένης. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Δημοσθένης. Αν και ο Άγιος Δημήτριος, να ξέρεις και να τον επικαλείσαι, επειδή είναι ο προστάτης των νέων, εσείς οι Δημήτριδες δεν γερνάτε ποτέ. Μένετε πάντα νέοι. Είστε 100 χρονών και δείχνετε για 30. Έχετε μια νεότητα. Λοιπόν, σε καλωσορίζω στην παρέα μας εδώ και αγωνίω να μου πεις όλα αυτά που έχεις να μου πεις. Δηλαδή, να μιλήσουμε για το Δημοσθένη Δημήτρη. Πες μου στην αρχή πώς άρχισες να γράφεις, τι ήταν αυτό που σε έκανε να ξεκινήσεις να γράφεις. Μίλα μου για το Δημοσθένη. Ξεκίνησα να γράφω με αφορμή. Λίγο δυνατά όμως θα μου μιλάς, για να... Ξεκίνησα να γράφω με αφορμή ενός διαγωνισμού σχολικού, στην ηλικία των 11 ετών, που εκεί έγραψα το πρώτο μου ποίημα, το Through a Looking Glass. Στα αγγλικά. Στα αγγλικά, ναι. Να πούμε ότι πηγαίνει σε αμερικάνικο σχολείο, σε αγγλικό σχολείο. Ναι, σε αγγλικό σχολείο. Και έτσι από εκεί έχεις και τις επιρροές και έχεις και πολύ καλά τα αγγλικά σου, ε. Ζηλεύω, Θανάση μου, γιατί εγώ δεν έμαθα ποτέ αγγλικά. Και ζηλεύω πάρα πολύ, γιατί βλέπω ότι είναι ένα εργαλείο που πας παντού. Εννοώ να μιλάω έτσι, να καταλαβαίνω, να γράφω και τέτοια. Αυτό εννοώ. Αχ, ωραίο είναι αυτό. Είναι ωραία γλώσσα. Ναι. Για πες. Και μετά, επειδή έχω ένα ενδιαφέρον να γράφω γενικώς ιστορίες. Σ' άρεσε μικρός και διάβαζες βιβλία, ας πούμε, εμένα ο γιος μου. Εγώ ζηλεύω τα παιδιά σαν και εσένα, γιατί εγώ έχω ένα παιδί που είναι 26 χρονών και ακόμα ασχολείται με τα PlayStation, ποτέ του δεν διάβασε βιβλία. Ανοίγει το ίντερνετ και διαβάζει από εκεί. Εσύ το έχεις αυτό ή σ' άρεσε να διαβάζεις? Σ' αρέσαν τα βιβλία, σαν βιβλία, η μυρωδιά τους? Ας πούμε, είχα εδώ πέρα ένα παλικάρι, έτσι πάλι φιλόσοφο, νεαρούλη, 19 χρονών, που μου έλεγε εμένα μου αρέσει η μυρωδιά των βιβλίων. Συμφωνώ. Συμφωνείς. Η μυρωδιά των βιβλίων είναι πολύ ωραία, αλλά εγώ προσπαθώ και έχω ένα όριο. Παίζω το PlayStation μου. Α, το παίζεις και το PlayStation. Παίζω το PlayStation μου, γράφω και την ποιησή μου, κάνω λίγο από τα δύο. Κάνεις και από τα δύο λίγο. Μπράβο. Ένα άλλο παιδί μου είπε, πότε ήταν αυτό, πριν μια εβδομάδα μου λέει, μ' αρέσει πάρα πολύ, στο σχολείο. Σε ένα σχολείο δίναμε αίμα τέλος πάντων και ένα παιδί του λυκείου μου λέει, μ' αρέσει η ποιήση. Λέω, διαβάζεις ποιήση, ποια βιβλία διαβάζεις, τον Καριωτάκη, ξέρω, πες μου το. Όχι, μου λέει, διαβάζω ποιήματα από το ίντερνετ. Και λέω, είναι το εύκολο αυτό, για πες μου για ένα παιδί, ξέρεις, σε ρωτάω, γιατί θέλω να απορροφήσω όλες τις πληροφορίες του παιδιού που διαβάζει και το βιβλίο, αλλά είναι και μέσα στα social media και ασχολείται και με αυτά. Θέλω να μου πεις έτσι πώς τα έχεις συνδυάσει εσύ, τι παίρνεις από τα social media, τι παίρνεις από το ίντερνετ, τι παίρνεις από το PlayStation και το μεταφέρεις τα γραπτά σου, τα βιβλία σου. Εγώ όταν γράφω συνήθως, χρησιμοποιώ τις αναμνήσεις μου, τα καλοκαίρια μου, στην Άνω, στο νησί μου, τη ζωή στο σχολείο και το social media, ειδικά το TikTok, έχει ανεβεί πολύ αυτά τα τελευταία χρόνια με την έγκληση. Το χρησιμοποιείς? Το χρησιμοποιώ, ναι, ναι. Ένα λίγο χρόνο. Ένα όριο μου, ένα όριο. Εντάξει, χαζεύεις. Χαλαρώνεις εκεί πέρα που κάνουν διάφορα πράγματα. Εγώ έχω και κάποιους φίλους συμμαθητές της ανιψιάς μου που είναι 15-16 χρονών και έχουν κάνει TikTok και ένα παιδί μάλιστα, επειδή του είναι να γίνει γεωπόνος,
Έχει και προωθεί πώς μπορούμε να φτιάξουμε φυτά, πώς μπορούμε, ξέρεις, και τέτοια. Ξέρεις πόσα view έχει, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Έχει αρχίσει να πληρώνεται από το TikTok. Και είναι 16 χρονών, 15-16 χρονών. Νομίζω ότι εσείς τώρα μπορείτε να προωθήσετε έτσι καλύτερα τη δουλειά σας, αυτό δεν είναι? Είναι, βοηθάς να κάνεις το promotion, όπως λέμε στα αγγλικά. Αλλά και το χρησιμοποιούν για να χαλαρώνουν τα παιδιά ή να δείχνουν τους χορούς. Κάνουν τα παιδιά. Μερικές φορές χορεύουν και βάζουν και τραγούδια και τα συνδυάζουν. Και έτσι παίρνουν views. Ουσιαστικά αυτό είναι αυτό που κάνει το TikTok. Αλλά επίσης βοηθάει να προμοτάρεις αυτό που κάνεις. Βοηθάει και σε αυτό. Αυτό. Βοηθάει στο να, να προμοτάρεις. Δηλαδή, ας πούμε, και εσένα τα πείματά σου μπορείς να τα κάνεις μικρά TikTok και για να τα ακούσουν τα παιδιά. Κατάλαβες τι λέω. Και ξέρεις γιατί στο λέω αυτό? Γιατί έτσι θα τα ακούσουν ένα αυτός ο μαθητής του λυκείου τώρα. Δεν ανοίγει βιβλίο να διαβάσει. Άρα μπορεί να ακούσει την ποίηση έτσι. Είναι ένας ωραίος τρόπος αυτός. Και είναι ωραίο να το παντρέψεις εσύ που είσαι νέο παιδί. Για πες μου τώρα, και ξεκινήσαμε με το πρώτο βραβευμένο μας ποίημα στα αγγλικά από το σχολείο μας που έγινε ο διαγωνισμός. Πριν από αυτό, είχες εσύ, έπιανες τον εαυτό σου να γράφεις έτσι στα βιβλία σου? Έκανα μόνο summaries, όπως λέμε, δηλαδή έκανα την περίληψη βιβλίου. Α, σ' άρεσε αυτό? Μου άρεσε αυτό, αλλά την ποίηση δεν την είχα δει ποτέ ως κάτι που θέλω να κάνω στο μέλλον. Όχι. Δεν το είχα σκεφτεί καθόλου, δεν ήξερα καν τι ήταν η ποίηση, μέχρι που μας την έμαθαν στο σχολείο όταν ήμουν 11 ετών. Δεν ήξερα τι ήταν η ποίηση. Δεν ήξερα. Ξέρεις κάτι όμως, όταν είμαστε μικρά που μας βγαίνουν κάτι στιχάκια, αυτό είναι ποίηση. Τα δημοτικά τραγούδια είναι ποίηση. Τα πουλιά που κελαϊδούν στα δέντρα, η ζωή γενικά είναι ποίηση και μαθηματικά. Να ξέρεις, τα μαθηματικά πάνε μαζί με την ποίηση. Η ποίηση πάει μαζί με τα μαθηματικά και η ζωή είναι ποίηση και μαθηματικά. Να το ξέρεις. Είσαι καλός στα μαθηματικά? Είμαι. Γιατί πάνε μακέτο. Και έτσι άρχισες να γράφεις και έτσι σου βγήκε, δεν σου βγαίνει το πρώτο ποίημα. Μετά. Μετά, επειδή είχα το προσωπικό ενδιαφέρον, βρήκα ένα ίδρυμα, το Never Such Innocence, που ευαισθητεί τα παιδιά στο να γράφουν ιστορίες και ποίηματα για τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε έδρα στο Λονδίνο και βρήκα το link. Έψαξα και βρήκα ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός για παιδιά από την ηλικία 11-14. Και κάνεις και εκεί πέρα το στέλνεις. Αλλά αυτό έγινε όταν ήμουν 13 χρόνια, μετά από 2 χρόνια. Ναι, αλλά εκείνα τα 2 χρόνια έψαχνες. Εκείνα τα 2 χρόνια άρχιζες και διάβαζες και ποιητές. Καβάθης. Σ' αρέσει, άλλος. Ξεφέρης. Και μετά Λόρδος Βίρονας. Ναι, ωραίο. Αυτοί οι τρεις είναι. Αυτοί οι τρεις. Αλλά έχουμε πολλούς ποιητές ωραίους. Να τους διαβάσω, να διαβάσει και Βάρναλη. Είναι λίγο πιο λαϊκός, να διαβάσει και Καριωτάκη, να τους διαβάσει αξίζει, γιατί έχουν από όλους θα πάρεις εικόνες και θα δεις, δηλαδή ο Βάρναλης έχει και βομολογία μέσα στην ποίησή του, αλλά την περνάει τόσο ωραία που δεν είναι άσχημο, έχει και το σατιρητικό, ξέρεις, στην ποίησή του, είναι ωραίος. Και γενικά όλοι οι ποιητές μας είναι, υπάρχουν και Ισπανοί καλοί ποιητές, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ποιητές και μια που μου το πες αυτό, θα το πω και στη μάνατζέρ σου, να σας φέρω σε επαφή με τον Δημήτρη τον Χριστοδούλου. Ο Δημήτρης ο Χριστοδούλου, Τάκαρα πίτιδες και την εκπομπή για να τη δει και εκείνος, τον Τάκαρα δηλαδή, είναι ένας Έλληνας που έφυγε και πήγε και δούλεψε στο Λονδίνο στο Μάτριξ. Και έφτιαξε αυτός τώρα εκεί μέσα αυτούς τους 18 μήνες και προωθεί Έλληνες συγγραφείς προς τα έξω, ποιητές, σενεριογράφους. Το όνειρό του τώρα είναι ένας Έλληνας σενεριογράφος να καταφέρει τέλος πάντων ξένους σκηνοθέτες, Ισπανούς ή Άγγλους ή δεν ξέρω εγώ τι, να πάρουν από Έλληνα σενεριογράφο και να γυριστεί έξω. Κατάλαβες τι λέω, ελληνικά σενάρια και να τα γυρίσουν προς τα έξω. Θα σας φέρω σε επαφή, γιατί νομίζω ότι θα είναι καλό και για σένα. Γιατί είσαι και νέο παιδί και αν από τώρα αρχίζεις αυτά τα βήματα, καταλαβαίνεις ότι στα 30-35 σου, πρώτο Θεός, θα είμαι περήφανη γιατί θα είσαι φτασμένος και θα σε έχω φέρει. Θα είμαι μια θαυμάστριά σου.
Από τώρα έχω ξεκινήσει και με θαυμάστριά σου, να ξέρεις. Διάβαζα το βιογραφικό σου και έλεγα, μα τι καλό παιδί αυτό. Μα τι περήφανη μάνα. Η μαμά σου πρέπει να είναι πολύ περήφανη. Είναι. Έχει μόνο εσένα, έχεις και άλλα αδέρφια. Μόνο εσένα έχει. Λοιπόν. Και πάλι σε διέκοψα από το, για να λέω τα δικά μου, σε διακόπτω. Λοιπόν. Να και η μάνατζερ μας. Κάτσε να πάρω ένα λεπτό να ανοίξω. Δεν πειράζει, είμαστε ζωντάνα. Δεν πειράζει. Κάτσε να το περίμενα. Τι περήφανη μανούλα λοιπόν είναι αυτή που έχει ένα τέτοιο παιδί. Περιτώ να σου πω ότι εγώ σε ζηλεύω τη μανούλα αυτή. Και βραβευόμαστε και σε εκείνο το που βρήκε στο site, ερευνητή μου, εσύ μόνος σου τα βρήκες αυτά. Ναι, μόνος. Αυτό το χάρισμα το έχετε και ο γιος μου έτσι μόνος του τα ψάχνει και τα βρίσκει. Και κερδίσαμε και τι έγινε και για πες μου. Κανονικά ήταν μια εκδήλωση όπου θα μας έδιναν βραβεία στο Λονδίνο. Αλλά μετά... Με τον COVID δυστυχώς όλα γίνανε πίσω, πήγανε, κάνουμε λίγο υπομονή σε όλα αυτά. Ο εγκλισμός, εσύ το κάναμε διαδικτυακά. Ναι. Εντάξει, γίνανε πολλά τέτοια διαδικτυακά, γίνανε ναι. Πάρα πολλά. Και ευτυχώς για... Επειδή ο COVID ένα μυστήριο πράγμα έχει χτυπήσει πάρα πολύ τον πολιτισμό και ευτυχώς που κάποιοι άνθρωποι βρήκανε τον τρόπο μέσω από το ίντερνετ, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα είχα την κυρία Πόπη Βαρουδάκη που και εκείνη είναι πρόεδρος στο Δώρα Στράτου και μου λέει κάναμε σεμινάρια, κάναμε μαθήματα ίντερνετικά χορού και τέτοια και δηλαδή κάνανε μαθήματα, πάντα τα κάνανε μέσω ίντερνετ. Και ευτυχώς δεν σταμάτησε η επικοινωνία. Κάποιοι άλλοι ποιητές που έχουν έρθει εδώ πέρα, οι συγγραφείς μου λένε πάλι, αχ, για μας ήταν θαύμα. Γιατί βρήκαμε τον χρόνο και γράψαμε και κάναμε, άλλοι γεννήσανε παιδιά, έτσι, εγώ τα λέω παιδιά. Πώς νομίζετε ότι έγραψα αυτά τα βιβλία? Έτσι. Με τον εγκλισμό. Με τον εγκλισμό. Άρα και εσύ δημιούργησες, άρα και σε σένα βγήκε καλό. Αυτό είναι. Αξιοποίησα τον χρόνο. Καλά έκανες. Για να μιλήσουμε. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο μας βιβλίο. Είναι το ίδιο ή είναι ο ίδιος τίτλος? Ναι, ναι. Είναι το ίδιο, απλά εδώ είναι στα αγγλικά και εδώ είναι στα ελληνικά. Ναι, ναι. Α, γιατί δεν έχει το ίδιο εξώφυλλο? Επειδή πρέπει να είναι διαφορετικό, δεν μπορώ να κάνω το ίδιο πράγμα. Α, ωραία. Και αυτό είναι που βραβεύτηκε και έξω. Έχει πολύ ωραίο εξώφυλλο, μου αρέσει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ σε δείχνει και εσένα. Παιδιά, είναι φοβερό το εξώφυλλο. Δεν ξέρω είναι αν δείχνει. Είναι και φάση του Λίτη. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραίο εξώφυλλο. Τώρα θα μας διαβάσεις και στα αγγλικά ποίημα, θα μας διαβάσεις και στα ελληνικά. Φυσικά. Για να ξεκινήσουμε, αφού είμαστε στην Αγγλία και μιλάμε για την Αγγλία, να ξεκινήσουμε με τα αγγλικά μας ποίηματα. Εδώ είναι και το ποίημα που βραβεύτηκε για να μας διαβάσεις. Αυτό θα μας διαβάσεις. Αυτό πρώτο. Ναι. Είναι στο ελληνικό. Να κάνω λάθος. Το inspirational poem, έτσι ονομάζεται. Κοίτα ωραία που τα λέει τα αγγλικά και εγώ ζηλεύω. Και προφορά. Έτος αφήνω σε αγγλικό σχολείο, που οφείλω να έχω καλή προφορά. Εγώ νιώθω πολύ περήφανη που έχω Ελληνόπουλα, τέτοια Ελληνόπουλα. Νιώθω πολύ τυχερή που η Ελλάδα μου βγάζει παιδιά που βλέπω ότι δεν μείναμε στον ελίτη. Γεννιούνται και άλλοι ελίτιδες, γεννιούνται και άλλοι ποιητές, γεννιούνται και άλλοι... Inspirational poem. Never before was a sky so dark. Never before was my life so empty. Never before was I so vulnerable. Leaving my home island, encountering a cold blizzard, carrying the Caribbean spirit of soldiers' combativeness and resistance. Extremely proud of fighting for my own country, I seek to strengthen any ability I already have. Forged from my glad wings that bore me to the stars, hardly could I see a beam of light through the tunnel. Where did that beauty come from? Was there a miracle? Dear Lord, strengthen any ability I have already. Trace paths of peace and harmony for those who are uncertain and enlighten our road. Victory has to be achieved. Success has to be restored by all means, facilitating and paving the way of our lives. What could have happened if we hadn't fought so fiercely for our dear Commonwealth?
Not a drum was heard, not a soldier discharged his farewell shot, as independence was celebrated. Ωραίο. Και έτσι μετά από αυτό, γράφουμε αυτό το ποίημα, το βραβεύεται έξω. Και μετά αρχίζεις και λες τώρα είμαι μέσα στο σπίτι και αρχίζω έτσι, δηλαδή ένα σου βγαίνει μέσα στο σπίτι σιγά σιγά, σου βγαίνει η ποίηση. Και διαβάζοντας βέβαια και από άλλους ποιητές, σ' αρέσουν τα διηγήματα, διαβάζεις βιβλία. Διαβάζω, ναι. Θέλω να το λέμε αυτό συνέχεια, να το λέμε και να το λες και εσύ που είσαι ένα νέο παιδί, ότι παιδιά διαβάστε βιβλία και είναι η ίδια χάρη να διαβάζεις ένα βιβλίο που είπαμε ότι μυρίζει και όμορφα και η ίδια χάρη να το βλέπουμε από το ίντερνετ. Δεν πρέπει να το πούμε ότι άλλη αίσθηση έχει το βιβλίο, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Τα ίδια ποίηματα έχουν μέσα ή άλλα το ένα, άλλα το άλλο? Τα ίδια ποίηματα. Όλα εδώ πέρα είναι στα αγγλικά ή έχεις και ελληνικά? Αυτό είναι ελληνικό, αυτό είναι αγγλικά. Ωραία. Θες να πούμε και έναν ελληνικό, όποιο θες εσύ. Ενδόμηχες σκέψεις. Άβυσος η ψυχή του καθενός. Καλά κρυμμένα μυστικά, σαν τα μπαρωμένα παντζούρια παλαιών σπιτιών. Τι θέλουν άραγε να πούν, τι υπονοούν? Ποιο καλά φυλαγμένο μυστικό κρατούν? Αποκαλύψεις περιβόητες, αποκαλύψεις μιας άλλης ζωής, χωρίς ταμπού, χωρίς νόημα και σκοπό, σαν το νερό στην έρημο. Διέξοδο ψάχνουν να βρουν, άλλοτε με κινήσεις γρήγορες, άλλοτε με ήσυχες διαδρομές. Ενδόμηχες σκέψεις που πρέπει να εκφραστούν, άλλοτε με ένταση, άλλοτε με ηρεμία. Σίγουρα πρέπει να διτυπωθούν, ομοίως να μοιραστούν. Αντικλείδη της καρδιάς δεν είναι εύκολο να βρεις. Όποιος όμως την ψυχή του άλλου διαβάσει, αιώνια την ευτυχία θα βρει. Και περνάς και μήνυμα εδώ. Περνάς ένα μήνυμα ότι θα πρέπει να βλέπουμε την ψυχή του άλλου, έτσι δεν είναι, για να είμαστε κι εμείς ευτυχισμένοι. Άρα είναι αυτό που λέει και ο Χριστούλης, ότι θα πρέπει να βλέπουμε τον άλλον σαν και εμάς. Να γινόμαστε ένα, ε. Α, μ' αρέσει. Μ' αρέσει η σκέψη σου. Μ' αρέσει που είσαι έτσι ρομαντικούλης. Πες μου άλλα χόμπι εκτός από το που να γράφεις ποιήση. Μάζει διαβάζω βιβλία. Παίζω και το πιάνο. Παίζεις και πιάνο. Άρα μπορεί αύριο μεθαύριο να σε δω να μου γράφεις και στίχους και να μου τους μελοποιείς. Μπορεί, ε. Σιγά σιγά, αφού ξεκινήσαμε στα 16 και γράφουμε, εγώ σε βλέπω αύριο μεθαύριο να μου έρχεσαι εδώ πέρα με μελοποιημένα ποίηματα. Πώς να τα μελοποιήσεις, το ξέρεις? Το ξέρω. Α, και να βγάζουμε κανένα CD. Τι ωραίο, το σκέφτηκα και. Ωραίο. Και το PlayStation λίγο. Μ' αρέσει που έχεις και είσαι και νοικοκυρεμένος και λες, ξέρεις, είσαι ένα παιδί παράδειγμα για τα άλλα παιδιά. Μπορείς με τη στάση σου να διδάξεις και να γίνεις παράδειγμα και για άλλους, για άλλα νεότερα παιδιά. Και όπως ένα αυτός ο συμμαθητής τώρα που λέμε, αυτό το παιδί που είπε ότι εγώ διαβάζω τα ποίηματα από το ίντερνετ, και εσύ και κάποιοι άλλοι μπορούν να τον παρασύρουν. Λέμε ένα παράδειγμα τώρα, εννοώ ότι τα παιδιά μέσα από το σχολείο σου εσύ μπορείς να τα παρασύρεις. Και όχι από το σχολείο σου μόνο. Και από τους έξω, από τον, και στον αθλητισμό και όπου πηγαίνεις, και να τους λες συνέχεια πόσο ωραίο είναι η αίσθηση του βιβλίου, το να το κρατάς, το να το διαβάζεις. Αλλά αυτό είναι να γίνει, πρέπει να τους πιέσουμε λιγάκι. Πιέσουμε λιγάκι. Επειδή είναι εύκολο εγώ να τους πω διαβάστε τα βιβλία, θα σας βοηθήσουν για το μέλλον σας. Αλλά πρέπει και οι γονείς να πιέζουν. Ναι. Να τους πιέζουν. Επειδή οι γονείς έχουν την περισσότερη επιρροή πάνω στο παιδί. Εντάξει, κοίταξε, εγώ όσο και να τον πίεζα το γιο μου, δεν το είχε με τα βιβλία. Ή του άρεσε το έτοιμο, η έτοιμη εικόνα. Δηλαδή το είχε αυτό από μικρό, το έτοιμο. Μου λέγε, να σου πω, μου ρε, μαμά μου λέγε, δεν είχαμε ένα τσιπάκι με τη μία να τα μαθαίναμε όλα, με τη μία να τα. Βαριότανε, είναι λίγο τεμπελάκο. Βαριότανε να μπει στη διαδικασία. Είναι ηλικία, είναι ηλικία. Όχι, και τώρα που είναι 26 το ίδιο είναι, δεν έχει αλλάξει. Εγώ νομίζω την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου. Ναι, μεν του είναι ερευνητή. Θα ψάξει, θα κάνει, θα ερευνήσει, θα τρέξει, θα κάνει, ξέρω εγώ. Έχει άλλα χαρίσματα. Αλλά το να κάτσει να βάλει ποπό κάτω να διαβάσει βιβλία,
Σαν τα φοντάρος πήραμε ένα βιβλίο να διαβάσει που θα ήταν φαντάρος. Δεν το διάβασε. Δεν το έχει μετά. Δεν το έχει μετά. Το έχει όμως μετά. Όλα τα παιδιά. Όλα αυτά. Και πολλά, δηλαδή πολλά, σκέψω ότι αγγλικά δεν έμαθε με το να πάει σε φροντιστήριο. Πήγε σε φροντιστήριο, το σταμάτησα, μου λένε σταμάτα το γιατί πληρώνεις τζάμπα, δε, παίζει μπάλα. Δε. Και έμαθα αγγλικά από τον υπολογιστή, δεν έμαθε. Πήρε δηλαδή loans, προφίσο και όλα αυτά από τα computer. Δεν τον είδα ποτέ να διαβάζει. Το θέμα είναι ότι πήρε τα πτυχία που χρειάζεται. Εντάξει, ναι, και τα το πήρε. Αποτέλεσμα. Ναι, σωστό αυτό. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Αυτό μου έλεγε και μια δασκάλα του. Σημασία έχει, δεν πειράζει, μου λέγει ο Γιώργος, ξέρει τι κάνει. Δεν μένει στην ανάλυση, πάει, σημασία έχει ότι πάει και προχωράει. Και... έτσι. Τι χαιρούλες που είσαι, τι όμορφο παιδί που σε καμαρώνω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί είσαι και μικρό παιδί και δημιουργικό παιδί. Αυτό μου αρέσει. Και το τονίζω συνέχεια. Στην εκπομπή εδώ έχω φιλοξενήσει και παλιότερα. Είχε έρθει μια φορά ένα παλικάρι και έφερε ένα φίλο του που ήταν 18-19 χρονών, σπούδαζε φιλοσοφία. Και θυμάμαι, του λέω, ρε παιδί μου, εσύ γράψε ένα βιβλίο. Έτσι όπως μου μίλαγε. Γράψε ένα βιβλίο και πραγματικά έγραψε ένα βιβλίο που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία, 20 χρόνια και εκείνος. Και πώς μ' αρέσει. Και το έγραψε όταν πήγε φαντάρος. Τότε το έγραψε εκείνος. Το φανταριλίκι του. Άρα και τότε θα σου βγουν πράγματα να γράψεις. Τώρα τι σχεδιάζεις έτσι άλλο να κάνεις? Θέλω να προσπαθήσω να γράψω και ποίηματα σε άλλες γλώσσες. Να τα μεταφράσεις. Αυτά τα ποίηματα να μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες. Να τα κάνω εγώ, να τα μεταφράσω και να βάλω και άλλα ποίηματα. Επίσης κάθε βιβλίο βάζω και λίγα ακόμα, δεν αφήνω πάντα τα ίδια. Θέλω να κάνω, αν μπορείς, ισπανικά ή γαλλικά και να βάλω και να προσπαθήσω να γράφω και σε άλλες γλώσσες. Επειδή αυτά τα έχω ήδη κατοχυρώσει, τα καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτός ο κύριος που σου είπα, αλλά θα σε φέρω σε επαφή και με την Εύα την Πετροπούλου, που Εύα η Πετροπούλου πάλι έτσι συνεργάζεται, γιατί και αυτή προωθεί τα ποίηματα Ισπανία, Μεξικό και τέτοια. Θα σε φέρω και με εκείνη σε επαφή. Εκείνη μπορεί να πάρει το ποίημα σου και να το μεταφράσει η ίδια στα κινέζικα. Να στο μεταφράσει η ίδια στα μεξικάνικα, καταλαβες. Εγώ θα σας φέρω σε επαφή, γιατί είσαι ένα νέο ταλέντο που πρέπει να το... Και μπράβο σου στα όνειρά σου. Άρα... περίμενε. Πριν τα 11, που δεν είχαμε γνωρίσει την ποιήση να μας μαγέψει και να μας παρασύρει, τι λέγαμε ότι θα γίνουμε όταν μεγαλώσουμε? Δεν γνωρίζαμε. Α, δεν έλεγες τίποτα, δεν είχες ακόμα τίποτα έτσι, δεν είχες σκεφτεί κάτι? Όχι. Ας πούμε, δεν έλεγες θα γίνω μπαλαδόρος, θα γίνω μηχανικός, θα γίνω έτσι, δεν... Όχι. Δεν είχες καμιά αυτή. Είχα μια αγάπη για τα αθλήματα από μικρή ηλικία, αλλά δεν το σκέφτηκα ποτέ σαν σοβαρά ότι θέλω να γίνω αθλητής. Ναι. Απλά σαν άσκηση για το σώμα μας. Όχι, εντάξει. Άρα και τώρα λες αυτό, γι' αυτό είμαι γεννημένος. Πρόσεξε, αυτό όμως τώρα αφού το βάζεις τώρα στόχο, μπορείς να το κάνεις να το φτάσεις πολύ μεγάλο. Και με αυτό που λες ότι να βγάλεις πολλά βιβλία σε πολλές τις γλώσσες, σε όσες μπορούμε περισσότερες, αλλά μπορείς και να μελοποιήσεις, αργότερα να δίνεις τα ποίηματά σου, τους στίχους σου πια. Γιατί εγώ νομίζω ότι μετά, δηλαδή βλέπω στα 22, τώρα σε βλέπω ήδη, κάνω όραμα, θα έχεις αρχίσει και τους στίχους, τα πρώτα τραγούδια. Σε βλέπω. Ενάρχεσαι εδώ πέρα, πρώτο Θεός, να έχουμε την υγειά μας. Μετά από 5 χρόνια και να μου λες, κυρία Ολυμπία, τώρα σας παρουσιάζω τους στίχους μου, τα τραγούδια μου και να βγει έτσι. Ή σκέφτεσαι να γράψεις, γιατί είναι και δύσκολα τα μυθιστορήματα. Άλλοι λένε πάλι ότι είναι πιο εύκολο να γράψεις μυθιστόρημα παρά ποιήση. Σου έχει μπει ιδέα, έχεις κάτσει πότε να γράψεις μια νουβέλα, ένα παραμύθι? Έχω καθίσει. Αλλά έχω τη δυσκολία στο να γράφω 200 σελίδες ενός μυθιστορήματος. Δηλαδή δεν μου αρέσει. Το χάνεις. Ναι, δεν μου αρέσει να έχω μια ιστορία που διαρκεί για τόσο πολύ καιρό. Μου αρέσει να είναι. Να το λέω γρήγορα, να είναι πιο μικρό. Υπάρχουν ποίηματα που, πώς τα λένε αυτά τα ποίηματα που είναι σαν ιστοριούλες, που είναι
Όπως είναι το ομήρου, όπως είναι, υπάρχουν, κάπως τα λέμε αυτά τα πείμε, που είναι σαν μυθιστόρημα είναι, σαν να λες μια ιστορία, αλλά είναι ποίηση. Αλλά είναι ένας είδος, που το, είναι το είδος τους, τώρα το ξεχνάω. Που, και μπορείς και γράφεις έτσι, δεν μπορεί να διηγηθείς μια ιστορία, αλλά να είναι πείμα, να μην είναι μεγάλο, να είναι μικρό. Ναι, ναι. Ωραίο και αυτό. Ωραία. Θες να μας διαβάσεις ακόμα ένα ποιηματάκι σου? Διαβάσω το αγγλικό βιβλίο τώρα. Ναι, ό,τι θες εσύ, εσύ με εκφράζεις, εσύ... Ό,τι θέλεις εσύ. In the era of COVID-19. COVID-19, my old friend, just when I thought you were lost, you reappeared. Slowly, quietly, you took over our lives completely. Without a trace of shame, without a moment's hesitation, without mercy, you left us alone in our house, once again, throwing us into sorrow. You stole our hopes, took away our dreams, leaving us all alone, vulnerable and fragile, half mad and misguided. How much longer can we stand that pressure? In the first few days, we supposedly relaxed, we supposedly rested, rusted the kitchen, cooking and baking. And then a little more we read, a little more we cried, more quarrels among ourselves, but we hugged less, we kissed less. The doors of our houses closed, our souls closed as well. I wonder whether we are going back to our normality. Ωραία. Θα ήθελες να πούμε δύο λόγια. Το βιβλίο αυτό στα ξένα, ποιος εκδότης το έκανε, να πούμε λίγα πράγματα για την εικονογράφηση του βιβλίου, ποιοι προμιλήσανε. Ξέρω ότι έχουν γίνει δύο παρουσιάσεις. Για άρχισέ μου να μου τα λες αυτά σιγά σιγά. Μα εκδότης εδώ είναι το New Dimension Publications. Μ' αρέσει να το ξαναδείξω κιόλας, παιδιά. Το δείχνω και το ξαναδείχνω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το εξώφυλλο. Κάτσε να το κάνω, το δείτε και έτσι. Κάπου. Πάρα πολύ ωραίο. Και, ναι, για μου. Και μπορεί να προμηθευτεί από τον Ιαννό και από τον Ευρυπίδη. Ωραία, από τον Ιαννό, από τον Ευρυπίδη, εκεί μπορούμε να το βρούμε. Εικονογράφηση, την εικόνα αυτή, ποιος τη σκέφτηκε και την έβαλε έξω αυτό εδώ πέρα, όλο αυτό, ποιος τα έφτιαξε αυτά? Η μάνατζερ μου τα σκέφτηκε όλα αυτά. Όλα αυτά οι μάνατζερ σου, αυτή η μάνατζερ, θεά είναι αυτή η μάνατζερ. Λοιπόν, και τα βιβλία μου είναι υπό την αιγίδα του Ιωάννη Χρυσουλάκη και τα δύο, του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Μπράβο. Και το βιβλίο είναι και από την UNESCO Action Art, όπου με ανακήρυξε και ο κύριος Μαρονίτης ως διευθυντής λογοτεχνίας. Γι' αυτό έχετε ένα διευθυντή μπροστά σας. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια! Και είμαι και ambassador του Never Such Innocence, επειδή κατέκτησα την πρώτη θέση. Μπράβο, άντρα μου. Μπράβο, παιδί μου. Ευχαριστώ. Και έχεις και ωραίο μαλλί εδώ πέρα, φυσική αντάβια, και τη ζηλεύω να κάνει ωραίο το μαλάκι σου. Εν τω μεταξύ, τόση ώρα που σε κοιτάω, μου θυμίζεις τα παιδιά του Peter Pan έτσι με τα, ξέρεις, αυτό το... τα μωράκια μου. Τούσου. Θες να μου πεις και ένα ελληνικό, τι θες? Πες μας δυο τρία ποιήματα για να σε γνωρίζουμε μέσα από τα ποιήματά σου. Και μετά μας πεις και για αυτό το βιβλίο, ποιος τα σκέφτηκε. Αυτό βλέπω και κάτι εικόνες πίσω. Για πάμε στο ποίημα μας. Εκδρομές. Χωρίς εκδρομές ο κόσμος ήταν διαφορετικός. Χωρίς εκδρομές η προσμονή άλλη γεύση θα είχε. Μήτε γλυκιά, μήτε πικρή. Μήτε ξινή, μήτε αλμυρή. Αλλά αλόκοτη. Ποιο να είναι άραγε αυτό που την ψυχή ανεβάζει στα ύψη, την κάνει στην πιο υψηλή κορυφή να σκαρφαλώνει? Μήπως η αναγκαιότητα των φωτογραφιών, η ασίγαστη δίψα για περιήγηση, μήπως η απόπειρα να μετατρέψει την πραγματικότητα σε ουτοπία, το σκοτάδι σε φως, η καθημερινότητα σε όνειρο? Οι εκδρομές είναι μέσα μας. Είναι αυτό που ο καθένας έχει μέσα του. Μας γλιτώνουν από την ανία της τάξης, την πλήξη της καθημερινότητας. Ανοίγουν την καρδιά μας, φτερά βάζουν στη ψυχή μας, λάμψη απόκτουν τα πρόσωπά μας και έτσι συνεχίζεται η ζωή. Καλά, είσαι καταπληκτικός, ωραία τα γράφω. Για πες μας τώρα για αυτό το βιβλίο. Εδώ να πάμε για τη σειρά. Στο τέλος του αγγλικού του βιβλίου υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες. Μπράβο. Εδώ στο βιβλίο υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, για πες μας εσύ. Που συνάδουν με τα ποίηματα που έχω προαναφέρει. Ναι.
Και στο τέλος, αν πάτε, έχω συνδέσει και κάποια άλλα ποίηματα με πίνακες από το Μουσείο του Φελληνισμού. Το Honor and Memory, το Awakening of Consciousness και το Sacrifice of the Mother, αν πάτε στην τελευταία σελίδα. Μπράβο, ναι, εδώ. Α, ωραία. Έτσι το κάνω και από κοντά, το κάνω και από κοντά. Και το τέλος πάλι να το δείξω. Και στο ελληνικό βιβλίο υπάρχουν, και βλέπω. Στο τέλος, ναι. Και στο ελληνικό βιβλίο βλέπω στο τέλος. Γιατί σε βλέπω όλο μου προωθεί το αγγλικό. Το ελληνικό μου το έχεις, γιατί τα ελληνικά μου τα έχεις. Τα κάνουμε ένα-ένα. Πότε κάνουμε το αγγλικό μας, θα κάνουμε το ελληνικό μας. Πίνουμε σειρά. Όλα ωραία τα έχετε κάνει. Ναι. Και από τη βιβλιοθήκη. Η Καέριο, ναι. Πολύ ωραία. Και εδώ αυτό το βραβείο. Αυτό είναι έπαινος. Έπαινος από τον Everstead's Innocence και παράλληλα μου έδωσαν. Δικό σου, για σένα, ναι, έπαινο. Και παράλληλα μου έδωσαν και ένα βιβλίο με ιστορίες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ξαναπέστο μας αυτό να ακουστεί, γιατί πρέπει εγώ το είδα, αλλιώς δεν θα μου το έλεγες. Βραβεύτηκες και πήρες κάποιο έπαινο. Από πού, παιδί μου? Από τον Everstead's Innocence. Μπράβο. Το ίδρυμα που έχει έδρα στην Αγγλία. Ωραία, από και το παράλληλα στην Αγγλία, λοιπόν. Μου έδωσαν και ένα βιβλίο με ιστορίες του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Έμαθες και από εκεί ωραία πράγματα. Έμαθα και από εκεί. Εδώ, ένα-ένα θα τα μαθαίνω τώρα. Κοίταξε να δεις. Εδώ είναι το γράμμα του Boris Johnson. Το γράμμα, εσύ του το γράφεις? Όχι, αυτός μου το γράφει. Α, διάβασέ το μου. Συγγνώμη, παιδί μου, εγώ. Τα σημαντικά δεν μου τα λέει. Καλά που άνοιξα μόνη μου. Αυτό το γράμμα σου το έστειλε ο πρόεδρος της, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας. Ναι. Μου λέει, it is an absolute pleasure. Να μας τα εξηγείς κιόλας, ε. To wish a huge congratulations to the remarkable boys and girls receiving their richly deserved awards today. And what is the difficult time for all of us, you fill me with hope for the future of this country and the world at large. You show me that as we mark 75 years since the end of the Second World War, young people are paying far more attention than many would give credit for and are determined to learn from our past. You show me that you care about the impact of conflict and have thought long and hard about how you can see and use your voices to unite communities and nations. Most of all, you show me that you have the courage required to stand up in front of a crowd of strangers and with skill, passion, and a command of our wonderful language, let the world know exactly what you're thinking. That skill of self-expression, that art of persuasion will always be the very best way of avoiding conflict, healing division, and making this a better place for all of us. So please keep thinking, keep writing, keep talking, and keep performing. Congratulations once again on your triumph in this very special competition. Ουσιαστικά ο Boris Johnson. Κανονικά πρέπει παράγραφο-παράγραφο να την εξηγήσει. Πες μου τώρα. Θα σας πω το συνολικό μήνυμα. Ναι. Ο Boris Johnson. Μην το κλείνεις, γιατί θα βρω και άλλα βραβεία. Είσαι επικίνδυνος. Για πες μου. Ο Boris Johnson. Ουσιαστικά μας δίνει να συνεχίζουμε να γράφουμε σε όλους αυτούς που κατέκτησαν την πρώτη θέση σε διαφορετικούς τομείς. Να γράφουμε, να διαβάζουμε. Μπράβο, εγώ τον πάω αυτό να είναι. Μ' αρέσει εμένα αυτός. Για πες μου. Και μας είπε συγχαρητήρια επειδή είχαν περάσει 75 χρόνια από την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ήταν ένα anniversary για το Anniversary Series. Ένα αφιέρωμα, Και σας δίνει τα συγχαρητήρια και σας λέει μπράβο παιδιά να συνεχίσετε να γράφετε για τα πάντα. Και να μην σταματάτε. Και να κάνετε τον κόσμο να καλύτερο μέλλον. Αγάπη μου γλυκιά, το ξέρεις ότι και εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή αυτό περιμένουμε από εσάς. Να κάνετε έναν καλύτερο κόσμο. Να τον φτιάξετε λίγο καλύτερα από ό,τι εμείς τέλος πάντων. Αυτό είναι. Και εγώ είμαι σήμερα πάρα πολύ χαρούμενη. Πολύ πολύ χαρούμενη γιατί αξιώνομαι να παρουσιάσω το μέλλον. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζω το μέλλον. Και βέβαια δεν σας είπα εγώ ότι ένα-ένα τα βγάζω εδώ πέρα. Μου είναι και ταπεινό το παλικάρι μου. Δεν είναι ψωνισμένο. Να μου πει να κυρία Ολυμπία εδώ με το Μητσοτάκι, τον Κυριάκο φωτογραφίες. Αντί να έρθει να πει εγώ είμαι βραβευμένος, μου κάνε ο Boris Johnson, μου κάνει τίποτα. Πρέπει εγώ να τα λέω. Μου είναι ταπεινό το μωρό μου. Εδώ τι είναι?
πάλι. Γιατί εγώ πρέπει να σε ρωτάω. Αυτό είναι το Inspirational Poem. Που βραβεύτηκα από το Anemis of Innocence. Πήραμε συγχαρητήρια όμως και από το Μητσοτάκη, βλέπω. Στο Μέγαρο Μαξίμου, ναι, ναι, ναι. Που τότε, γιατί μας έβγαλε σας προπρόσωπους έξω, ε? Και τα Ελληνόπουλά μας βγαίνουν έξω και μας βγάζουν. Παιδί μου, αντιπροσωπεύεις την Ελλάδα μας, πολιτιστικά. Α, ωραία. Εντάξει. Κάτω, παιδί μου, μπράβο. Λοιπόν, θα το πούμε και αυτό τώρα. Μόνο στην Αγγλία πήραμε βραβεία ή πήραμε και από κάπου αλλού? Πήραμε και αλλού. Πήραμε. Εδώ τι είναι, Ένωση Ελλήνων, λέει, Λογοτεχνοβόρειο, ναι, Ελλάδας. Α, μπράβο. Πήραμε και το ελληνικό βραβείο. Αλλά άμα δεν τα ψάξει η κυρία Ολυμπία να τα βρει. Εγώ σαν Δημοσθένης είμαι πολύ. Μία-μία οι εκπλήξεις, μία-μία. Μία-μία. Α, έτσι, καλά το πας. Καλά το πας. Μη μας είμαστε ανοιχτό βιβλίο και μας μαθαίνουν με τη μία. Σιγά-σιγά να μας γνωρίζουν. Που να τους γεννάμε το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Σ' αγαπώ. Να σου πω. Διάβασε μάλλον ένα. Έχεις και τη μετάφραση εδώ, ε. Για ποιο μιλάτε? Εδώ πέρα, λέω, στο αγγλικό. Γιατί όχι, βλέπω εδώ. Ότι έχεις και ελληνικά εδώ. Το σκέφτη ζωή είναι αυτό που βρεβεύτηκα από την Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδας. Σκέψη ζωής. Και διάβασε εδώ. Διαβάσουμε. Σκέψη ζωής, μ' αρέσει. Σκέψη ζωής. Αγάπη την πατρίδα. Τιμή στους ανθρώπους που πάλεψαν και τη ζωή τους έδωσαν για τη δική μας λευτεριά. Σεβασμός στην ιστορία. Ένδοξο το παρελθόν, αβέβαιο το μέλλον. Αν μέτρα δεν πάρθουν, την αλλαγή να φέρουν. Δράσεις δρομολογούνται. Το πνεύμα αστήρευτο να μείνει. Η ελληνική γλώσσα να διατρανωθεί στα πέρατα του κόσμου να διαδοθεί. Βίος ελεύθερος, μα όχι ανθόσπαρτος. Συλλογισμός ελεύθερος, μα όχι αναντικατάστατος. Πόλεμοι πολλοί έγιναν, θυσίες άλλες τόσες. Όλοι κάποιον σκοπό υπηρετούν, όλες ξανά προς τη δόξα τραβούν. Παρακαταθήκη μοναδική, όσα χρόνια ζήσαμε, πολιτισμό να καλύψαμε, το φεγγάρι κατακτήσαμε, ξανά στις ρίζες μας γυρίσαμε. Την ποιότητα αναζητήσαμε. Χρέος όλων μας. Το έθνος να προχωρήσει. Η ζωή να μην ματώσει. Γαλήνη να επικρατήσει. Τον κόσμο όλο να κυριεύσει. Να σου πω κάτι, με συγκίνησε. Μου σκόρπηκε τρίχα. Λοιπόν, να μου μείνεις έτσι ταπεινούλης. Και να μου ταπεινός και δημιουργικός σε θέλω. Και να μην σταματήσεις να γράφεις. Καλά το είπανε. Γιατί γράφεις ωραία. Δεν ξέρω αν ήταν αιτία εκείνη η εργασία στο σχολείο που σε έβαλε να γράψεις, αλλά κοίταξε να δεις που γράφεις, το έχεις, γράφεις όμορφα, γράφεις ωραία και περνάς και μηνύματα. Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτός είναι ο σκοπός. Και βλέπω ότι έχεις προβληματισμούς που τους περνάς. Και... οι ποιητές αυτό κάνουν, εκφράζουν τα συναισθήματά τους και αυτά που νιώθουν. Και τους προβληματισμούς όμως και της ηλικίας και αυτά, μπράβο. Μπράβο. Να διαβάσουμε και από το ελληνικό. Ποντά, να πούμε. Να λύσουμε. Για το ελληνικό. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Εκδόσεις Όστρια. Εκδόσεις Όστρια. Μπράβο. Πολύ ωραίες εκδόσεις. Αυτό μπορεί να το βρούμε σε εκδόσεις Όστρια και στις εκδόσεις Πατάκη. Εκδόσεις Πατάκη, εκδόσεις Όστρια μπορούμε να το βρούμε. Ενώ το αγγλικό το βρίσκουμε στον Ιαννό. Στον Ευρυπίδη. Χαλάνδρικη και Κηφισιά. Χαλάνδρικη και Κηφισιά. Εντάξει, νομίζω και σε όποιο βιβλιοπωλείο πεις και θέλω, πεις, ξέρεις τι, παράγγειλε μου από τον Ιαννό και στη γειτονιά μου να πω και να πω τώρα εδώ στη γειτονιά και να πω σε παρακαλώ πολύ, θέλω το τάδε βιβλίο από τον Ιαννό, θα μου το φέρει. Απλά να ξέρουμε πού θα πάμε να το ζητήσουμε. Το εξώφυλλο, και αυτό μου αρέσει το εξώφυλλο. Είναι ψάχνω στα βήματά μου. Είναι τα βήματα. Να σου πω κάτι. Είναι ένας τίτλος που όντως ψάχνουμε να βρεις τα ψάχνεις που θα πας. Αυτογνωσία, ρε εσύ διάβασέ με το. Α, αυτά μου αρέσουν, για κάτσε. Άγχος. Δεν φοράω τα γυαλιά μου, γιατί αυτό θα μου πήγαινε εμένα να το διαβάσω. Και από αυτό το πρώτο βιβλίο υπάρχουν δύο κατηγορίες που κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, καθώς και το ποίημά μου, το οποίο είναι αφιερωμένο στην παγκόσμια μέρα για την ελληνική γλώσσα. Τη μητέρα όλων των γλωσσών, την οποία εορτάζομαι
9 Φεβρουαρίου. Είμαι πάρα πολύ δηλαδή. Έχω γίνει θαυμαστριά σου. Διαβάσε τα μου. Αν και εγώ σε ονειρεύομαι σε 2-3 χρόνια με... να έχει κάνει και στίχους, να κάνει... Ύμνος για την ελληνική γλώσσα. Οδείς στην ελληνική γλώσσα. Ύμνος στον πολιτισμό. Απ' άκρη σ' άκρη. Κάθε χρόνο στον κόσμο γιορτάζεται, στις 9 του μηνός Φεβρουαρίου εκφράζεται. Τι χαρά! Τι συγκίνηση! Μεγάλη κληρονομιά, ομφάλιος ολόρος, το παρελθόν με το σήμερα συνδέει και προς ολοταχώς τον κόσμο όλο αλλάζει. Τυχεροί όσοι τη γλώσσα μας μιλούν, με περηφάνεια περισσεί, λογοτεχνία, φιλοσοφία, ιστορία, ποίηση, όλα μαζί, σε μια μοίρα κοινή, για μια ζωή ιδανική, με αξία και προοπτική. Πολύ καλό. Για την ελληνική μας γλώσσα, ε. Και πραγματικά είναι η πιο περίπλοκη. Είναι. Έτσι δεν είναι. Μπορείς με μια λέξη να... Μια λέξη, ας πούμε, έχει πολλές έννοιες. Είμαστε λίγο περίπλοκοι. Μα είμαστε και οι Έλληνες περίπλοκοι, ε. Δεν είμαστε λιγάκι. Το έργο τη συνδέεται με όλες τις γλώσσες. Είμαστε κεντρική ρίζα. Έλατε. Από τα ελληνικά βγήκαν όλες οι γλώσσες. Και τα λατινικά και τα... Ναι, αλλά έπρεπε να είναι παγκόσμια γλώσσα και δεν ξέρω τι έγινε και δεν έγινε παγκόσμια και έγινε η αγγλική παγκόσμια. Κάτι παίχτηκε, λέει, εκεί τελευταία στιγμή. Η αγγλική είναι πιο εύκολη γλώσσα να μάθει τα ελληνικά. Γι' αυτό. Μπορεί και γι' αυτό. Ναι. Εντάξει. Αν και τα αρχαία ελληνικά που σπουδάζονται, ξέρω εγώ, και στο εξωτερικό και είναι κυρία γλώσσα. Ναι. Γιατί όμως, γιατί λέει οι οξείες, τα φωνήεντα, όλα αυτά που τώρα δεν υπάρχουν. Κάνανε το μυαλό να δουλεύει περισσότερο. Να εξελίσσεται, ναι. Να εξελίσσεται. Και γι' αυτό σου λέει ο τρόπος που μιλάμε, οι λέξεις έχουν μια δύναμη και πρέπει να τις προσέχουμε τις λέξεις και να μην τις δολοφονούμε. Εντάξει, και δεν μιλάμε και ελληνικά. Ας πούμε, η λέξη πουκάμισο δεν είναι ελληνική. Ένδυμα είναι το ελληνικό. Η λέξη πόρτα δεν είναι ελληνική, είναι ρωμαϊκές αυτές. Είναι θύρα η ελληνική. Δεν μιλάμε ελληνικά. Δεν μιλάμε ελληνικά. Μακάρι εσύ να το βάλεις σκοπό και να γράφεις ελληνικά. Το λέω και σε σένα, το έχω πει και, και σε άλλων καλεσμένων που είχε έρθει έτσι νέο παιδί, που τους λέω να βάζετε ελληνικές λέξεις. Να χρησιμοποιείτε ελληνικές λέξεις. Να προσπαθείς, δηλαδή κάτσε, ψάξε, διάβασε και βάλ το και στόχο. Αφού τα αγαπάς, βάλε στόχο και πες εγώ με την ποίησή μου θα προωθώ την ελληνική γλώσσα. Ούτε τη ρωμαϊκή, ούτε την τουρκική. Κατάλαβες τι λέω. Την δουλειά σε ελληνική. Μας κάνεις πολύ περήφανος. Ήδη μας έχεις κάνει περήφανος. Και ήδη σου καταθέτω τώρα εγώ τις ελπίδες μου. Γι' αυτό στο λέω αυτό. Γιατί από εσάς θα διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα. Εσύ θα την προωθήσεις με τα ποιήματά σου, με τα γραπτά σου για να μείνει. Και έτσι πάει. Γιατί τώρα μέχρι και στην Eurovision αγγλικά πάμε, δεν πάμε ούτε καν ελληνικά. Αν και σε βλέπω να μου γράφεις και για καμιά Eurovision τραγούδια, τείχους. Αυτά δεν μπορούν να πάνε στη Eurovision. Ποιο θα πίστευες από αυτό ότι θα μπορούσε να γίνει τραγούδι. Από τους αγγλικούς σου στίχους. Ποιο πιστεύεις ότι θα μπορούσες να το μελοποιήσεις και να το κάνεις τραγούδι. Επειδή είναι αρκετά ποίηματα, είναι περίπου 50. Δεν ξέρεις ποιο παιδί να διαλέξεις, ε. Αν... μου δίνονταν αυτή η επιλογή, θα επέλεγα αυτό που έχει την καλύτερη μου καταληξία. Θα διάλεγες δηλαδή αυτό. Επειδή πιστεύω ότι αυτό μαγεύει τους ανθρώπους. Όταν τελειώνει κάτι, ακούγεται πιο ωραίο. Και το τραγούδι, ο σκοπός του τραγουδίου τι είναι, να ακούγεται ωραίο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε όμοιο καταληξία. Μου πες ότι εδώ πέρα θα διάβαζες το ένα ποίημα. Θέλω ένα, για να διαβάσω και το. Και θέλω να διαβάσει και το άγχος για δε φορά, τα γυαλιά μου που θα μου τα αφαιρώσει σε μένα που είμαι αγχώδης. Πρώτα θα διαβάσω την αυτογνωσία και μετά το άγχος. Ναι. Τη ησυχία σου. Είδε σε μένα που με ενδιαφέρει το σύμπαν, το έκανε και άνοιξα κατευθείαν το άγχος. Από εδώ στο άγχος. Πάμε στο άγχος εκεί να το διαβάσεις. Θα μου φύγει
Μου τα αφιερώνεις αυτό που είμαι αγχωτικιά. Άγχος. Λέλα από μεγάλη. Φωλιάζει καλά κρυμμένο. Μαρασμό φέρνει, αναστάτωση, πικρία, συχνά αποπροσανατολίζει. Σαν μαγικά ξόκια στον αέρα, τα πάντα διαλύσει. Άγχος, δέσμιους, μας κρατάς. Καρφιά στην ψυχή, αλυσίδες στα πόδια. Φρένο στη θέληση, τροχοπέδι στην εξέλιξη. Αδυναμία ψυχής, όλους μας ταλαιπωρείς. Τα αίτια ψάχνω, το κακό στηρίζει να χτυπήσω. Άγχος ποτέ ξανά. Μέχρι φόβος να περάσει, το κακό ξορκίζω. Ωραίο είναι και έτσι καλά το λες. Με το άγχος σταματάνε να δημιουργείς, σταματά να κάνεις και τα πάντα. Κόβονται τα πόδια σου. Αγχώνεσαι να κάνεις και εν τέλει δεν κάνεις τίποτα. Τέλος πάντων, σε ποιον και ταχυκαρδίες και το αυτογνωσία. Το γνωστό το διαβάζω στα αγγλικά. Κάνουμε. Ελληνικά. Ελληνικά για να τα κάνω, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο καλή στα αγγλικά. Για να με. Δεν σου πω τι ζηλεύω που εσύ τα λες αγγλικά και εγώ δεν ξέρω. Θα σας μάθω εγώ, μην ησυχείτε. Αγάπη μου γλυκιά. Να σου πω κάτι. Αν με υποχρεώσεις να διαβάζω τα ποίηματα και κάθε μέρα θα μάθω, Είναι ένας τρόπος εκμάθησης. Πραγματικά είναι ένας ωραίος τρόπος μάθησης αγγλικών τα ποίηματα. Καλά το σκεφτήκαμε και αυτό. Να, άλλη μια ιδέα που γεννήθηκε. Σταματάτε λιγάκι. Ωραία. Λοιπόν, άρα διάβασαμε ένα άλλο ένα παραμύθιο, ένα άλλο ποίημα. Ποιο θες, όποιος σου αρέσει εσένα, ναι. Να κλείσουμε, θα μου διαβάσεις ένα αγγλικό και ένα ελληνικό. Θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση πάλι που μπορούμε να σε βρούμε και εσένα που μπορούμε να σε βρούμε, αν έχεις ιστοσελίδα, πώς μπορούμε να βρούμε τα βιβλία. Εντάξει, και θα κλείσουμε με ένα ελληνικό μετά. Για πες μου το άλλο. Who am I, what I represent? Human entity, beyond, above all ideals. Who am I? Where am I heading to? What is the purpose? What am I after all? A product of human breath? A distillation of philosophy? From the depths of my soul, imagination and emotion stimulate my thoughts, challenging my every movement, inspiring the next day. As a little knight, wandering in the depths of the vast universe, I see the ships off on their endless journey. Wish I could be with them. The open seas, sailing free, without a mast, without sails or destination, with just the sun and the sea water as my compass. The sky is infinite as my dreams are. Να ρωτήσω κάτι αδιάκριτο. Τα κορίτσια που έχω διαβάσει αυτά τα ποίηματα δεν σε κοιτάνε έτσι με τα μάτια. Πώς θαυμαστεί. Δεν ασχολείσαι. Προσωπικό. Το κατάλαβα. Σου είπα αδιάκριτη ερώτηση, το είπα. Αλλά σκέψου, αφού κάθομαι εγώ έτσι και σε θαυμάζω, πώς θα κάθονται τα κορίτσια στο σχολείο, Περισσότερες δεν ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονται για την ποιήση. Δεν είναι ρομαντικές. Είναι λίγοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για την ποιήση. Είναι σπάνιο. Συγγνώμη, τα κορίτσια δεν έχουν τα λευκόματα που είχαμε εμείς μικρές και γράφαμε ποιηματάκια και τέτοια. Τώρα τα κορίτσια δεν τα έχουν αυτά. Άλλες γενιές. Ναι, γι' αυτό τις βλέπεις 24 χρονών και πάνω που πάνε. Άσε με τώρα. Άσε με τώρα, γιατί θα ανοίξω το στόμα μου και δεν θέλω. Πού πας, καλή μου 24 χρονών. Πού πας. Και με τις φωτογραφίες που μας βγάζουν στην τηλεόραση, μόνο κοπέλα του σπιτιού δεν τη λες. Μπορεί να τα χαλάσανε στα λεφτά και να τον έδωσε. Εντάξει, και μάλλον κάτι τέτοιο θα βγει. Λοιπόν, αλλά είναι τα άσχημα που βλέπουμε στη νεολαία και στεναχωριέμαι τώρα γι' αυτό. Γιατί αυτό που μου είπες τώρα εσύ μου το έχει πει και το συμμαθητής της ανιψιάς μου που είναι 16 χρόνων Ζαχαρίας. Μου το έχει πει και η ανιψιά μου. Ότι... Ναι, δεν είναι. Να σου πω κάτι. Εγώ μάλλον και την ανεψία μου τώρα που κάνει παρέα με κάτι καβουρίτσια που το μόνο του ενδιαφέρον είναι πώς θα βαφτούν, πώς θα φτιαχτούν, πώς θα βγουν έξω. Δεν έχουν αυτό που λες. Ενδιαφέρον για θέατρο, ενδιαφέρον για ποιήση, για ένα σινεμά. Δεν το έχουν. Δηλαδή η ανεψιά μου πάμε μαζί σε αυτά γιατί δεν έχει φίλες να την ακολουθήσουν. Και μου την παρασέρνουνε κιόλας. Και τσακωνόμαστε. Και σκοτωνώ. Τέλος πάντων. Ναι, γιατί εντάξει, αφού το έχει, τη βλέπω ότι το έχει, της αρέσει η κουλτούρα, της αρέσει... Χάζει αυτό το έναυσμα. Ναι, που οι φίλες και άμα τη δεις είναι μια πριγκίπισσα. Όχι επειδή είναι ανιψιά μου, είναι πριγκίπισσα. Είναι ξαπιά, γαλάζια μάτια, ψηλή όχι. Πριγκίπισσα. Αλλά
Εγώ θέλω να τις κόψω τις παρέσεις της, γιατί μου την παρασένα, αν αυτήν της αρέσει να διαβάζει βιβλία. Δηλαδή, της αρέσουν αυτά. Οι φίλες της δεν είναι έτσι. Την άλλη φορά έρχεται και μου λέει, μωρέ θεία μου, λέει, να σου πω κάτι, μου λέει, όλα τα... Όταν μαλώνει μαζί τους, έρχεται κατευθείαν στη θεία παρέα. Γιατί κάνουμε πολύ παρέα. Παρόλο που είναι 15 χρόνια, κάνω πολύ παρέα μαζί της. Μου λέει, τα μυστικά. Μου λέει, μωρέ θεία μου, λέει, εντάξει, όλο για αγόρια μιλάνε. Εγώ βαριέμαι. Τι να πω τώρα, μου λέει. Τι την εμπνέει τώρα, αυτή είναι 15 χρόνια. Αυτή ακόμα παίζει με κούκλες, ρε παιδιά. Είναι ακόμα αγνή. Αγνή. Εντάξει, τώρα μου βάφει και τα νύχια. Αλλά είναι 15-16 χρόνια τώρα. Και άμα δεν τα βάφε, θα τη λέγανε πιστοδρομική, ε. Θα τρώγε μπούλινγκ στο σχολείο, ε. Θα τη λέγανε ότι είναι πίσω. Αυτό πάλι είστε σκληρά τα παιδιά όμως. Το πούμε και αυτό. Κάνουμε bullying ο ένας τον άλλον, στο σχολείο κοροϊδεύουμε, κάνουμε. Εντάξει. Αλλά αγκαλιά, τώρα να σου πω κάτι, η τηλεόραση, τα social media έχουν βοηθήσει σε αυτό, το σχολείο βοηθάει σε αυτό. Δηλαδή, έχετε ένα παιδί στο σχολείο με ειδικές ανάγκες ή που δεν είναι με ειδικές ανάγκες, ακριβώς είναι πρώτο φάσμα και πάνε στα σχολεία με τα άλλα παιδιά. Αγκαλιάζει τα άλλα παιδιά ή υπάρχει αυτό? Εμείς δεν έχουμε bullying στο σχολείο μας. Δεν έχετε? Απλά αν κάποιος δηλαδή πέσει κάτω, απλά γελάμε. Αυτό. Α, δεν έχετε τα κοροϊδέματα με τα επίθετα, με αυτά. Ας πούμε, με ένα χαλκίδο με λέγανε χαλκομανία. Έχουμε. Την άλλη τη λέγανε καρούμπαλο. Την άλλη τη λέγανε με το πάχος, με τα γυαλιά, με τα αυτά, με τα μαλλιά. Έχουμε, αλλά δεν είναι επιθετικά, είναι έτσι για την πλάκα. Και όμως να σου πω κάτι, αυτό με την πλάκα, ο άλλος μπορεί να το πάρει μέσα του, είδες το, είδες πως κανένας δεν έχει θέμα. Κανένας μας δεν έχει θέμα. Πώς δεν έχει θέμα, μωρέ. Έτσι κάνουν για την πλάκα τους και μετά έρχεται η άλλη μου ανιψιά στις σινούσες και μου λέει, με λένε μαύρη. Όταν ο ένας μιλάει στον άλλον, απλά χρησιμοποιούν το επιθετό τους, ουσιαστικά. Δεν είναι ακριβώς βγάζουμε δικά μας ονοματάκια, το κάνουμε αυτό. Απλά κάποιο έχει ένα πολύ μεγάλο επίθετο, λένε το επίθετό του και έτσι το κάνουν αυτό ως κοροϊδίο. Ναι, κατάλαβα. Ναι, εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα. Είμαστε καλύτερα. Δεν έχετε τόσο. Κοίταξε να δεις, η ανιψιά μου στις σινούσες του δημοτικού τώρα, που στις σινούσες είναι, επειδή είναι διθέσιο το σχολείο, είναι δύο τάξεις, ένας δάσκαλος. Πρώτη Δευτέρα ένας δάσκαλος, Δευτέρα Τρίτη ένας δάσκαλος και τέτοιο. Λοιπόν, και αυτή είναι μελαχρινούλα. Όπω το παιδί δεν ήθελε να πάει σχολείο γιατί λέγανε μαύρη. Είσαι μαύρη, είσαι μαύρη, είσαι μαύρη. Και δεν ήθελε να πάει σχολείο. Με το ζόρι πήγαινε. Για να μην την κοροϊδεύουνε. Το παιδί είναι και ξέρεις τι όμορφη κοπέλα είναι. Απλά είναι μελαχρινή. Τέλος πάντων, όταν μεγαλώσεις που θα είσαι μια κουκλάρα, να έρθουν αυτοί να μου πούνε είσαι μαύρη, είσαι μαύρη. Εντάξει. Ας ευχηθούμε. Εσύ να είσαι ένα δίδαγμα και εσύ και τα παιδιά τα όμοια με σένα, γιατί δεν είσαι, υπάρχουν πολλά παιδιά με ταλέντο και βέβαια και οι γονείς να έχουν τη δύναμη, γιατί παίζει και αυτό ρόλο, γιατί αν είναι η μαμά εσένα τώρα ήτανε, δεν είχες και τους γονείς να σου στηρίξουν. Χρειάζεται το έναυσμα. Εντάξει, παίζει και αυτό. Ας πούμε, εγώ επειδή δούλευα δεν προώθησα το γιο μου στην μπάλα που το είχε και ήταν γκολτζής, ο Γιώργος ο γκολτζής. Γιατί δεν μπορούσα να τον τρέχω στα γήπεδα στον Ολυμπιακό. Δεν γινότανε. Τον αδίκησα. Καταλαβες. Μακάρι λοιπόν να υπάρχει και ο τρόπος. Και οι γονείς να δουλεύουν όμως να βοηθάνε οι δήμοι, να βοηθάνε τα σχολεία. Γιατί και εμένα θα μπορούσε ο Πανιώνης να μου τον είχε αγκαλιάσει και να μου τον είχε... Αλλά είναι τα τέλος πάντων. Είναι πολλά και διάφορα που συμβαίνουν. Μακάρι λοιπόν και η πολιτεία μας... Τα παιδιά με ταλέντο όπως εσύ να τα αγκαλιάζει και να τα προωθεί. Δηλαδή να το κάνει και η ίδια πολιτεία αυτό. Υπάρχουν καλοί δασκάλοι στα σχολεία. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους καθηγητές που είναι καλοί. Τον Νίκο τον Παπούλια, ένας μαθηματικός, μπορεί να τον βρεις και στο ίντερνετ, στο Facebook, που είναι ποιητής και μαθηματικός. Εκείνος μου είπε ότι τα μαθηματικά και η ποιήση πάνε μαζί. Από τον κύριο Νίκο τον Παπούλια το μάθα. Λοιπόν, καθηγητής. Με πολύ πνεύμα. Είναι και πάρα πολλοί καθηγητές που βλέπουν τα παιδιά και προσπαθούν να τα... Αλλά μετά και οι γονείς καμιά φορά δεν τα στέλνουν. Να, έχω ένα φιλαράκι μου που είναι ο μελλοντικός Πετρούλιας.
Αυτή τη στιγμή πάει πέμπτη δημοτικού. Το ζητήσανε για τους Ολυμπιακούς. Το παιδί έχει πολύ δυνατά. Η μανούλα δεν μπορεί να τρέχει όμως και το σταμάτησε. Χάσαμε έναν Ολυμπιονίκη. Πραγματικά δηλαδή ο προπονητής του τρελάθηκε. Πάει ο Ολυμπιονίκης αυτός. Γιατί η μανούλα τώρα δεν μπορεί να τρέξει. Τώρα το παιδί αύριο μεθαύριο δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά τώρα που είναι πέμπτη δημοτικού και πρέπει η μαμά του να το πηγαίνει, αδικείται το παιδί και δεν πάει. Ευχαριστώ πολύ πολύ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που ήσουν εδώ. Σε ευχαριστώ που έφερες τη ζωντάνια και το μέλλον εδώ στο στούντιο και που μου κάνεις την τιμή να σε γνωρίσω, να γίνουμε φίλοι. Και εύχομαι τον επόμενο χρόνο να έρθεις με μελοποιημένα πείματα και με άλλες γλώσσες. Εντάξει. Αυτός είναι ο στόχος μου για το 2022. Αυτός είναι ο στόχος για τον επόμενο χρόνο, λοιπόν. Άρα την επόμενη χρονιά σε περιμένω με τα καινούργια μαμές βιβλία σε άλλες γλώσσες. Βέβαια, εκεί θα μου λες και την εξήγηση, ε. Ναι. Θα σας το διαβάσω σε άλλες γλώσσες, φυσικά. Θα μας το διαβάσει, θα μας διαβάσει και τη μετάφραση, αγάπη μου. Ναι. Μπράβο. Ποιο μήνα γεννήθηκες, να πούμε και αυτά. Τον Ιούνιο. Ιούνιο. Άρα είσαι καρκίνος. Όχι. Δίδυμος. Σαν την Ιωάννα μου είσαι. Την Ιωάννα που λέμε τώρα ότι στο σχολείο, τη μικρή Ιωάννα. Μπράβο. Γι' αυτό, λοιπόν, να σου πω κάτι. Και η Ιωάννα μου το έχει τα βιβλία. Της αρέσει να διαβάζει. Εκεί στις Συνούσες όμως θα μου αδικηθεί. Δεν ξέρω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που με τίμησες. Να ξαναδείξω τα βιβλία θέλω. Να ξαναπούμε άλλη μία επανάληψη που μπορούμε να βρούμε το Δημοσθένη, Δημήτρη. Για πες. Λοιπόν, για το ελληνικό βιβλίο, εκδόσεις Όστρια και εκδόσεις Σπατάκη και για το αγγλικό, μπορείτε να το προμηθευτείτε από τον Ιαννό και τον Ευρυπίδη. Έχουμε ιστοσελίδα, έχουμε Facebook, μπορούμε κάπου αν θέλει κάποιος να... Κάποιος ενδιαφέρεται να σου μιλήσει σαν κατηδίαν. Έχουμε της μάμα, πες το όνομα. Έχουμε τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Ή μπορούμε να βρούμε της μάνατζέρ μας, το Facebook, Μαργαρίτα. Για πες το. Το επίθετο. Βαρθολομαίου. Μαργαρίτα Βαρθολομαίου, λοιπόν, είναι η μάνατζέρ μας. Μέσα από το Facebook μπορούμε εκεί να απευθυνθούμε, γιατί μπορεί να σε χρειαστούμε σε μια παρουσίαση. Να σε χρειαστούμε για κάτι. Ή να θέλω εγώ να είμαι στιχουργός και να θέλω να δω τι έχεις κάνει και να, πώς το λένε, μουσικός και να θέλω να χρησιμοποιήσω τα ποιηματά σου. Άρα απευθυνόμαστε στη μάνατζερ του Δημοσθένη, τη Μαργαρίτα Βαρθολομαίου, πατάμε στα λατινικά στο Facebook και τη βρίσκουμε, για να μην δίνουμε τηλέφωνα στον αέρα. Εντάξει, αν και δεν έχουμε θέματα εδώ, αλλά... Λοιπόν, Instagram. Όχι εγώ, Instagram. Πες μας το Instagram. D.underscore.despo. Θα λέει και με προφορά έτσι. Εγώ που να τα καταλάβω. Delta.κατωπαύλα.despo στα αγγλικά. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο, παιδί μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Θέλω να πω ότι ξεκίνησε η φίλη μου η ζωή αυτή τη βδομάδα. Το Σάββατο που μας πέρασε έγινε η πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης της κυρίας... Μάτσε το μυαλό μου. Τέλος πάντων. Τα αφήνω έτσι γιατί σταμάτησε το μυαλό μου. Θα σας το πω την άλλη Τετάρτη, γιατί είναι μια παράσταση που θα πρέπει να πάμε. Και την είχα και καλεσμένη τώρα. Σταμάτησε το μυαλό μου. Έχω την κυρία Χατζούδη. Την παράσταση που παίζει η κυρία Έφη Χατζούδη ξεκίνησε την πρεμιέρα της το Σάββατο 22 του μήνα και θα συνεχιστεί για πολλές σεζόν στο θέατρο στην Πλατεία Βικτωρίας. Τώρα βέβαια δεν έχω μπροστά μου για να σας τα πω, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους σας, καλό βράδυ, καλό σας βράδυ.